σοβαρό πολιτικό προβληματισμό αλλά και σημαντικές δυσλειτουργίες για την καθημερινότητα στην απονομή δικαιοσύνης στη Θράκη, δημιουργεί το γεγονός ότι 6,5 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για την κατάργηση της υποχρεωτικής προσφυγής των υποθέσεων κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου των μουσουλμάνων της Θράκης στις δικαστικές αρμοδιότητες των μουφτίδων, αυτός δεν έχει εφαρμοστεί. Ο λόγος είναι ότι για την έναρξη ισχύως του νόμου που καταργεί την υποχρεωτικότητα της Σαρία απαιτείται ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο όμως από το Γενάρη μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί, όπως σημειώνει και ο γνωστός νομικός Κώστας Γούναρης, μέλος της Επιτροπής που καθόρισε τους δικονομικούς κανόνες που θα ενσωματώσει το εν λόγω προεδρικό διάταγμα. Πριν 6,5 περίπου μήνες, το Γενάρη του 2018, ψηφίστηκε με διακομματική συνένεση στη Βουλή όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου η κατάργηση της υποχρεωτικότητας των δικαστικών αρμοδιοτήτων του Μουφτή και της εφαρμογής της Σαρίας στις οικογενειακές και κληρονομικές υποθέσεις των μουσουλμάνων στη Θράκη. Με λίγα λόγια, επανήλθε ο κανόνας, δηλαδή οι διαφορές αυτές υπάγονται στα αστικά δικαστήρια και με εφαρμογή του αστικού κώδικα για πρώτη φορά μετά το 1920, και μόνο αν όλες οι πλευρές επιθυμούν να υπαχθούν οι διαφορές τους στο Μουφτή, θα κατέβγαν εκεί. Ψηφίστηκε αυτό, πραγματικά ήταν ένα πολύ θετικό μέτρο, παρά το γεγονός ότι δεν ικανοποιούσε εντελώς το αίτημα για πλήρη κατάργηση των δικαστικών αρμοδιοτήτων του Μουφτή. Έκανε ένα πολύ μεγάλο πρώτο βήμα, όπως τόνισαν τότε όλες οι πλευρές στο Κοινοβούλιο. Όμως στο νόμο που ψηφίστηκε προβλέφθηκε κακώς κατά τη γνώμη μου ότι η εφαρμογή του νέου αυτού νομοθετικού καθεστώτος θα άρχιζε με την έκδοση ενός προεδρικού διατάγματος, το οποίο θα καθόριζε και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας ενώπιον του Μουφτή. Επειδή ο νόμος ψηφίστηκε μάλλον γρήγορα και βιαστικά εν ώψη της επικείμενης τότε συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μιας προσφυγής κατά της Ελλάδας, δεν υπήρχε ίσως ο απαραίτητος χρόνος για να ενσωματωθούν στο νομοθέτημα οι διαδικαστικές αυτές προβλέψεις. Όμως το προεδρικό διάταγμα άργησε πολύ. Ήδη είμαστε στο τέλος Αυγούστου, έχουν περάσει δηλαδή 7,5 μήνες περίπου, 7 μήνες, και ακόμα δεν έχει εκδοθεί. Όμως, στην παρούσα μεταβατική φάση, συμβαίνει το παράδοξο: όσοι έχουν προσφύγει με αγωγές στην τακτική δικαιοσύνη με βάση το νέο νόμο και προκειμένου να αποφύγουν τη δικαιοδοσία του Μουφτή ως ιεροδίκη, είναι μετέωροι και έτσι η ένομη τάξη δεν έχει ενσωματώσει τη σημαντική μεταρρύθμιση. Υπάρχει το εξής παράδοξο τώρα. Στη μεταβατική αυτή περίοδο, ο Μουφτής δικάζει μόνο τις υποθέσεις όπου και οι δύο πλευρές θέλουν να υπαχθούν σε αυτόν. Όλες οι υπόλοιπες υποθέσεις, δηλαδή όταν και οι δύο πλευρές θέλουν να πάνε στα πολιτικά δικαστήρια ή μία μόνο πλευρά, δεν μπορούν να δικαστούν πουθενά σήμερα, ούτε στα πολιτικά δικαστήρια ούτε στο Μουφτή. Υπάρχει δηλαδή μία ανησυχία από την πλευρά της πολιτείας για 7 περίπου μήνες. Αρχίζει το δικαστικό έτος, υπάρχουν εκκρεμείς αγωγές συμπολιτών μας, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τον νέο αυτό νόμο και κατέθεσαν αγωγές στα πολιτικά δικαστήρια. Και αν μέχρι να εκδικαστούν δεν εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα, δυστυχώς για αυτούς και για όλους μας θα απορριφθούν. Άρα λοιπόν είναι μεγάλη ανάγκη η πρωτοβουλία αυτή και η πραγματικά η επανάσταση στον χώρο του δικαίου που άρχισε το Γενάρη του 2018 να αποκτήσει σάρκα και οστά. Αλλιώς θα παραμείνει μόνο στο επίπεδο του νομοθετήματος. Αρκετοί νομικοί και άλλοι παράγοντες της δημόσιας ζωής που θεωρούν την ψήφιση του νόμου για την κατάργηση της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ισλαμικού δικαίου μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, ανησυχούν από την κολυσιεργία και εκφράζουν το φόβο ότι δυνάμεις του βαθέως κράτους επιχειρούν να την αποτρέψουν. Πάντως, ο Κώστας Γούναρης, σχολιάζοντας τις πρόσφατες αλλαγές στα πρόσωπα των μουφτίδων, κρίνει ότι αυτές δεν σχετίζονται με την καθυστέρηση εφαρμογής του νόμου.